κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ικανοποιημένη είναι η κυβέρνηση από τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Προεδρίας Μιλτιάδη Εύερτ για τη δίθεν παρακολούθηση του από πράκτορες της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βύρων Πολύδωρας, η κυβέρνηση προχωρεί στη δικαστική έρευνα του θέματος με τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωθεί. Ο κύριος Πολύδωρας είπε επίσης ότι τα κόμματα που απέρριψαν την πρόσκληση να ενημερωθούν προφανώς δεν θέλουν να αποδεχθούν την αλήθεια. Κατήγγειλε ως αστήρικτες στις αιτιάσεις της Γενικής Γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Αλέκα Σαφαρίγα ότι παρακολουθούνται πολιτικοί και χαρακτήρισε ασύστατο το σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αθανάσιος Κανελόπουλος, που αναπληρώνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης μετά τις εντολές του Πρωθυπουργού για πλήρη δικαστική διερεύνηση των πληροφοριών για παρακολούθηση του γραφείου του κ. Εύερτ, παράγγειλε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών την ανάθεση προκαταρτικής εξέτασης. Παράλληλα, ο κ. Κανελόπουλος απευθύνθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Πλαγιανάκο για να ασκήσει την κατά νόμο εποπτεία στην προκαταρτική εξέταση. Ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, καθηγητής Ευάγγελος Βολουδάκης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της εφημερίδας Βήμα της Κυριακής, που τον φέρνει ως δίθεν ενδιάμεσο μεταξύ της ΕΕΠ και του Πρωθυπουργού, δήλωσε ότι οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι θα κληθούν στον εισαγγελέα να αποκαλύψουν τους βρώμικους, όπως αποκάλεσε, εργοδότες τους. Για το ίδιο θέμα, ο κ. Πολύδωρας είπε ότι οι εμπνευστές του σχεδίου κατασυκοφάντησης του κ. Βολουδάκη διάπραξαν μοιραίο λάθος και που θα γίνει μπούμεραγκ. Ο διοικητής της ΕΕΠ, κ. Μπαλές, διέθεσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα ή τα τηλεφωνά τους. Η πρόεδρος του Συνασπισμού, Μαρία Δαμανάκη, ζήτησε να θεσμοθετηθεί μόνιμος διακομματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος της ΕΕΠ και των σωμάτων ασφαλείας. Η ΕΟΚ διπλασιάζει τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του μετρό και θα καλύψει το 50% της δαπάνης. Το ποσό της προσφοράς της κοινότητας θα φτάσει στα 75 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος της κοινότητας Μπρους Μίλαν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Αρισίδη Τσιπλάκο. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι η Ελλάδα έχει απορροφήσει όλα τα κονδύλια που θα αναλογούν το 1990 και το 1991 και ότι παρά τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί ως το 1993 τα κονδύλια θα έχουν απορροφηθεί ίσως και πάνω από το υπαρκτό όριο. Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τζανίς Τζανετάκης, ανακοίνωσε σήμερα ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα αρχίσει η κατασκευή του μετρό της Αθήνας και σε λίγες μέρες θα δημοπρατηθούν τα πρώτα τμήματα της λεωφόρου Σταυρού Ελευσίνας. Μέσα στο Δεκέμβριο θα υποβληθούν οι τελικές προσφορές των 4 από τους 9 ομίλους που έχουν προεπιλεγεί για την κατασκευή και τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου των Σπάτων. Η διαδικασία επιλογής προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί με την ανάθεση του έργου την άνοιξη του 1992. Έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού στο υπόγειο διόρροφης κατοικίας το πρωί στο Νέο Κόσμο είχε αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό ενός νεαρού και την αποκάλυψη ότι ο νεαρός και οι φίλοι του δεν ήταν μόνο πρόσκοποι αλλά και μέλη εθνικιστικής οργάνωσης. Για αυτή την περίεργη ιστορία λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Ευθύμιος Γεωργίου. Στο υπόγειο της οδού Θαρύπου 7 οι συχνές συναθροίσεις των νεαρών δεν είχαν κινήσει τις υποψίες των περίπων. Όλοι νόμιζαν πως ήταν στέκη προσκόπων. Μέχρι σήμερα στις 10.30 το πρωί. Άκουσα ένα θόρυβο δυνατό, μια έκρηξη. Συγκεκριμένα δεν ήξερα πού ερχόταν ο θόρυβος. Βγήκα έξω και ξαφνικά ήταν καπνούς από το υπόγειο και τρεις νεαρούς, τρία παιδιά να βγαίνουν έξω, τρομοκρατημένοι, φωνάζανε μάλιστα ότι πήγαν να ψήσουν καφέ και έσκασε το καζάκι. Ο ένας εκ των οποίων ήταν τραυματισμένος στο πρόσωπο. Αμέσως μετά την έκρηξη, ο 16χρονος Μάριος Βυσβάρδης μεταβλήθηκε τραυματισμένος στην οφθαλμολογική κλινική του Ιπποκράτειου. Ο φίλος του Βαγγέλης Παναγιώτου, γιος της ιδιοκτήτριας του υπογείου, τέθηκε στη διάθεση της αστυνομίας. Ο ίδιος μίλησε για καζάκι που έσκασε. Ο δικηγόρος του, κ. Βασίλης Κοραμάτος. Πιθανόν να υπήρχε περίτητα. Επειδή ήταν πρόσκοπος αυτός και ασχολείται με προσκοπισμό και με τέτοια πράγματα, πιθανόν να υπήρχε περίτητα. Αργότερα από την ασφάλεια έγινε γνωστό ότι το υπόγειο είχε μια ιδιότυπη ηχομόνωση με αυγοθήκες. Οι νεαροί προσπαθούσαν να συναρμολογήσουν με περίτητα την καζάκι μια έμπριστική βόμβα. Στο υπόγειο βρέθηκαν 13 πυροκροτητές, 2 αεροβόλα πιστόλια, 1 φλόμπερ, 3 μοχλοί οπλίσεως και βομβίδων, 1 γεμιστήρα πολυβόλου κενή, 1 χωριτός ασύρματος και ακόμη 1 ελληνική σημαία με σταυρό και την ένδειξη ΟΝΑΚ, δηλαδή Οργάνωση Νέων Αθωρύβων Καταδρομέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο υπόγειο βρέθηκε μαύρη σημαία με το νεοφασιστικό έμβλημα του Πέλεκη. Στην ερώτηση αν πίσω από τους νεαρούς υπάρχει συγκροτημένη οργάνωση, η αστυνομία επισήμως απαντά πως σκοπός της ομάδας παρέας είναι η ενημέρωση του κοινού για τα εθνικά θέματα και η δράση εναντίον οποιοδήποτε εχθρού της πατρίδας και της θρησκείας. Και ανεπισήμως ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό. Άλλωστε, όπως ανέφερε η έγκυρη πηγή, πρόκειται για πεδαρέλια. Συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, τον Γιάν Γκάνεφ, είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς. Η ωραία ανεπίσημη φιλική συζήτηση των δύο υπουργών χαρακτηρίστηκε πολύ θετική για τις προοπτικές των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Στο πλαίσιο άλλωστε των καλών σχέσεων Αθήνα-Σόφιας, ο κ. Σαμαράς θα παρακολουθήσει την Πέμπτη στη Βελγική Πρωτεύουσα την ομιλία του Βούλγαρου Προέδρου Ζέλιου Ζέλεφ στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ θα βρίσκεται την Πέμπτη και ο Υπουργός Άμυνας Βουλγαρίας κ. Λούπτσεφ.
Στη Γιουγκοσλαβία, οι υπερασπιστές του Ντουμπρόβνικ διακήρυξαν ότι θα μείνουν στις θέσεις τους ως την τελική πτώση. Και στη Σοβιετική Ένωση, η Ρωσική Βουλή κατάφερε πλήγμα στο γόητρο του Προέδρου Μπορίς Γέλτσιν. Ακούμε την Οντίνη Λινδάκου. Η Βουλή της Ρωσίας ζήτησε από τον Πρόεδρο Μπορίς Γέλτσιν να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική οδό για να κρατήσει στην Ομοσπονδία τη μουσουλμανική αυτόνομη δημοκρατία των Τσετσένων. Ο Μπορίς Γέλτσιν, λένε ξένοι διπλωμάτες, διαπιστευμένοι στη Μόσχα, ίσως αντιμετωπίσει αυξημένα αυτονομιστικά κινήματα και αλλού στην αχανή ρωσική Ομοσπονδία, που αρχίζει και αυτή να υποφέρει από τους ίδιους κλειδονισμούς που προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στη Σοβιετική Ένωση. Οι Τσετσένοι κάνουν τώρα ολονυκτίες για το ενδεχόμενο που οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να τους ευνηδιάσουν. Επίσης, ζητούν να αρθούν τα έκτακτα μέτρα που επέβαλε ο Γέλτσιν στην περιοχή τους. Στην Αρμενία ορκίστηκε πρόεδρος ο νικητής των πρόσφατων εκλογών, Τέρ Πετροσιάν. Αντιμετωπίζει δύσκολο έργο γιατί η Αρμενία περνάει μεγάλη οικονομική κρίση. Στη Γιουγκοσλαβία όλοι πιστεύουν πως επίκειται η πτώση της πόλης Βούκοβαρ. Σήμερα έγιναν μάχες σώμα με σώμα στο κέντρο της πόλης ανάμεσα στους Κροάτες και στους Σέρβους. Θύματα όπως πάντα είναι οι άμαχοι. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα στο Ντουμπρόβνικ και στο παλιό λιμάνι δέχτηκε δεκάδες οβίδες. Η ΑΟΚ ανακοίνωσε πως θα αποσύρει τους παρατηρητές της γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Τα απολύτελη ξενοδοχεία καίγονται και άμαχοι που είχαν καταφύγει εκεί δεν κατέληξαν έντρομοι. Η αναστολή εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας στα ακίνητα παρατείνεται ως την 1η Ιανουαρίου 1994. Από την 1η Ιανουαρίου 1992 καταργείται η μείωση εντολών κυκλοφορίας στα παλιά γιοταχή καθώς και στα αυτοκίνητα που εκποιεί ο ΔΥ. Επίσης θα επιβάλλονται πρόστιμα στα γιοταχή που μετασκευάζονται παράνομα και θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% το επίδομα των 34.000 δραχμών που καταβάλλεται στις πολύτεκνες μητέρες. Αυτά προβλέπονται σε τροπολογίες που κατέθεσε απόψε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Ιωάννης Παλαιοκρασάς. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει και πάλι το ειδικό δικαστήριο με τις απολογίες των κυρίων Τσοβόλα και Πέτσου. Την Πέμπτη, κλιμάκιο των παραγόντων της δίκης θα εξετάσει τον Γιώργο Λούβαρη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Η μετάβαση των παραγόντων της δίκης στο νοσοκομείο θα γίνει μετά τη γνωμάτευση δύο ιατροδικαστών ότι ο κ. Λούβαρης, λόγω της ασθενείας του, δεν είναι σε θέση να προσέλθει στο ειδικό δικαστήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη Μέση Ανατολή στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην Άπο Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον πολέμησε σε τρεις πολέμους τα τελευταία 50 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων James Baker πήγε στην Ιαπωνία, πρώτο σταθμό της περιοδίας του σε χώρες της Ανατολικής Ασίας. Σήμερα η Ουάσιγκτον αποκατέστησε με την Καμπότζη τις διπλωματικές σχέσεις που τις είχε διακόψει πριν από 16 χρόνια. Στη Μέση Ανατολή, οι εφημερίδες του Ισραήλ προειδοποίησαν τους Παλαιστινίους να μην είναι υπεραισιόδοξοι για τις προοπτικές να επιληθεί η Αραβο-Ισραηλινή διένεξη. Οι Παλαιστίνοι ζήτησαν να σταματήσει ο επικισμός των αραβικών εδαφών. Μια εβδομάδα μετά το θάνατο του μεγαλοεκδότη Ρόμπερτ Μάξουελ, πολλά ερωτηματικά πλανώνται σχετικά με τις συνθήκες που βρέθηκε πνιγμένος στα ανοιχτά των ακτών της Τενερίφης. Στη Βιέννη, που τη θεωρούσαν φρούριο της σοσιαλδημοκρατίας, οι ακροδεξίοι πανηγυρίζουν γιατί κατάφεραν και πήραν τη δεύτερη θέση στις δημοτικές εκλογές. Πολλοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την άνοδο του ναζισμού στην Ευρώπη. Στο Αχέν της Γερμανίας, τα ορυχεία παραμένουν κλειστά δεύτερη εβδομάδα. Εργοδότες και εργαζόμενοι δεν συμφώνησαν και οι ανθρακορίχοι έκαναν σήμερα μεγάλη διαδήλωση. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες ήταν ο απολογισμός εκκρούσεων ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες μαύρων στα Χριστοφορία της Νότιας Αφρικής. Εδώ και χίλιες ημέρες είναι καταδικασμένος σε θάνατο ο Σαλμάν Ρουσδί, που έγραψε τους σατανικούς στίχους, βιβλίο που οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν το χαρακτήρισαν βλάσιμο, γι' αυτό και καταδίκασαν τον Ρουσδί σε θάνατο. Στο Παρίσι, ο Ολλανδός Γιάν Τίμαν νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ. Ο νικητής κέρδισε $72,000. Ο Κασπάροφ παραδέχτηκε πως ο αντίπαλός του έπαιξε πολύ καλά. Ήταν η τρίτη ήττα του Κασπάροφ σε 4 διεθνείς αγώνες φέτος. Απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, το Λαϊκό και το Αγλαία Κυριακού της Αθήνας, το Πανικολάου και Κεντρικό της Θεσσαλονίκης και σε 17 περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας. Απεργία έχει εξαγγείλει για αύριο το Σωματείο Πολιτών Λαϊκών Αγορών ως διαμαρτυρία για τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τον ανταγωνισμό. Στην πρόγνωση του καιρού, ο μετρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος. Παρόλο που σήμερα Τρίτη δεν αποκλείονται λίγες σποραδικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, ο καιρός γενικά θα διατηρηθεί ήπιος. Η θερμοκρασία τώρα ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει μέχρι και τους 21 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται κατά διαστήματα συννεφιά αλλά και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 10 έως 20 βαθμούς. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε για την περιοχή Θεσσαλονίκης, όπου όμως η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι τώρα στη χώρα θα πνέουν βόρεια ασθενείς και τοπικά στα βόρεια μέχρι μέτρη, με ένταση το πολύ 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.
Ερευνητές παρουσίασαν ιατρική θεραπεία που αποτρέπει την καρδιακή εμβολή. Την ανακοίνωσαν στην Καλιφόρνια και αναμένεται ότι θα εφελωθούν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Αμερικάνοι. 5 δισεκατομμύρια δολάρια ζητούν οι επιστήμονες από 14 ευρωπαϊκές χώρες για την κατασκευή αντιδραστήρα σύνδεξης μετά την εφεύρεσή τους για παραγωγή ενέργειας. Οι επιστήμονες δήλωσαν πως η ένωση ατόμων υδρογόνου απελευθερώνει ενέργεια και πως αυτή η πυρηνική σύνδεξη μπορεί να είναι απεριόριστη πηγή ενέργειας που θα αναπαραγάγει την ηλιακή θερμότητα. Σημαντικό επίσης είναι το ότι αυτή η διαδικασία δεν προκαλεί ατμοσφαιρική μόλυνση, ούτε επιδρά αρνητικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.